Σήμερα κοντά μας έχουμε τον γραμματέα του Μέρα 25, Συμμαχία για τη Ρήξη και ιδρυτή του Πανευρωπαϊκού Κόμματος DM25, το Γιάννη του Βαρουφάκη. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μεγάλη μου χαρά που μιλάω με τους φίλους μας στη Λαμία και σε φαντασμάδες περιοχές που μας ακούνε. Σε όλη τη στερεά Ελλάδα. Φαντάζομαι. Και φαντάζομαι και πιο μακριά μέσα από το διαδίκτυο. Ας είναι καλά το διαδίκτυο. Έτσι. Γιάννη, καλησπέρα. Βρίσκεσαι Θεσσαλονίκη σήμερα. Όχι, μόλις έφτασα στην Αθήνα. Γύρισα στην Αθήνα. Ήσουν Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωραία, και έχεις και μια άσχημη εμπειρία εκεί με μια συνάδελφο. Κοίταξε, οι άσχημες εμπειρίες με συναδέλφους σου των συστημικών μέσων είναι μόνιμες πια. Γιατί δυστυχώς δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε στην 107η θέση στην κατάταξη των χωρών όσον αφορά την ελευθερία του τύπου. Ο μισθός τους εξαρτάται από το να μην λειτουργούν με τους κανόνες της δημοσιογραφίας. Τα έχω πει, τα λέω και όταν βγήκε και η θέση μας στην 107η θέση στον κόσμο, εκεί ήταν που τα έλεγα. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Τα ακούω και εγώ. Τα λέμε μεταξύ μας. Αρκετοί, είμαστε αρκετοί και γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Το πιο φυσιολογικό θα ήταν να ξεκινήσουμε με το ναυάγιο στην Πύλο, αλλά δεν θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Θέλω να αρχίσουμε να συζητάμε για αυτό το πρόστιμο που σας επιβλήθηκε από το Δήμο της Αθήνας, γιατί χθες που βρέθηκα με τον Κρήτονα εδώ στη Λαμία, το ψιλοσυζητήσαμε λίγο. Εμένα μου φάνηκε λίγο κουλό, γιατί λέω στον Κρήτονα χθες, καλά λέω, όλα τα κόμματα λέω, αραδιάζουν και αφίσες και φυλάδια. Γιατί? Απάντησε το γιατί. Ωραία, λίγο δημοσιογραφικά πρώτα. Ξεκίνησε με εμάς, περίπου 16.000, 15.900, κάτι τέτοιο. Ήταν ένα τεράστιο πρόστιμο για να κόμμα σαν το δικό μας, έτσι. Εξαιρετικό πρόστιμο. Και αμέσως μετά, δύο μέρες μετά, όταν εμείς... Διαμαρτυρηθήκατε. Διαμαρτυρηθήκαμε και κάναμε και μια επίδοση εκτία. Μετά έριξαν ένα λίγο μεγαλύτερο πρόστιμο στο ΚΚΕ. Και αμέσως μετά στο Κουκουέ Μουλού, το οποίο στο πρόστιμο στο Κουκουέ Μουλού και εκεί είναι εξαιρετικό για αυτούς, έτσι. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ απλή. Ο κ. Μπακογιάννης, ως τομεάρχης ενός τμήματος της Μητσοτάκης ΑΕ, συμμετέχει στον προεκλογικό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας το πρόταγμα του νόμος και τάξη, ότι εδώ θα μπουν κανόνες, θα υπάρχει καθαριότητα, θα υπάρχει λογοδοσία, ξεχάσετε αυτά που ξέρετε με τα πολιτικούς αριστερή και πασόχη και τα λοιπά. Εγώ κάνω κουμάντο και δεν δέχομαι μίγα στο σπαθί μου, γιατί θα πει τάξη και νόμος σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την πόλη. Αυτό είναι το θέμα. Μα καλά να κάνει. Αν καταφέρει να το κάνει, καλά να το κάνει. Να υπάρχουν ίσα μέτρα και σταθμά όμως. Γιατί εγώ σαν Γιώργος δεν ζω στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, ναι, αλλά ναι, έζησα αρκετά χρόνια, ήμουν στην Αθήνα. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα σε μια προεκλογική περίοδο μόνο 2-3 κόμματα να παρεμβαίνουν αυτόν τον νόμο. Κοίταξε, για τη Νέα Δημοκρατία, για τη Μητσοτάκης ΑΕ γενικά, τους αρέσει όλο αυτό. Γιατί? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια στο δημόσιο και στις τράπεζες βασικά. Ξέρουμε ότι ελέγχουν πλήρως όλα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα συστημικά των ολιγαρχών. Αυτή τη φορά δεν βγάλανε αφίσεις εκείνοι. Οπότε βλέπεις τον διαχωρισμό. Λένε εσείς βγάζετε αφίσεις και λιπαίνετε, εμείς δεν βγάζουμε αφίσεις. Γιατί να βγάλετε αφίσεις? Έχει κάθε κανάλι, κάθε website, κάθε ραδιόφωνο, κάθε εφημερίδα. Θα μπορούσε να έχει τη φωτογραφία του σε όλα, αν ήθελε, δηλαδή το θέλει, γιατί εντάξει διώχνει και τον κόσμο αλλά, και τους τουρίστες μαζί. Αλλά έχει την πλήρη παντοκρατορία των μέσων μαζικής εξαπάτησης και μπορεί να διαφημίζει τα πάντα, τις συγκεντρώσεις του, πάει κάπου οπουδήποτε και έχει 10 κανάλια που κάνουν ζωντανή κάλυψη εκείνη τη στιγμή. Ένα ακόμα σαν και εμάς που τα ίδια κανάλια δηλώνουν ευθασώς ότι ακόμα και όταν ήμασταν κοινοβουλευτικό κόμμα πριν από 21 Μαΐου, ότι εμείς είμαστε αποκλεισμένοι, όπως και ο κ. Μαρινάκης, δεν θα βγει κανένας δικός τους. Ούτε ο Βαρουφάκης θα βγει. Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει όμως χρόνος σε όλα τα κανάλια. Να δίνεται ο χρόνος. Εγώ ξέρω ότι δίνουμε λόγο στο ΕΣΟΡΟΥ. Ναι, όμπα. Το ΕΣΟΡΟΥ ξέρεις τι είπε.
Εμείς λέει μπορούμε να παρέμβουμε μόνο για κάτι κακό που υπόθηκε, λέει, όχι για κάτι που δεν υπόθηκε. Και εκεί πέρα είναι, ξέρεις, είμαι καραφλός, έχω ελάχιστα μαγκιά και αυτά που έχω τα άκουσα. Όταν το άκουσα αυτό, έτσι. Αν το καταλαβαίνεις τι είπε. Ότι λέει για πράγματα που δεν γίνονται, δηλαδή που δεν σας βγάζουν, εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν σας βγάζαν και, λέγατε κακά πράγματα, πράγματα που προσκρούν προς το δημόσιο συμφέρον, τότε μπορούσαμε να παρέμβουμε. Ψάξαμε και τον εκλογικό νόμο, γιατί υπάρχει εκλογικός νόμος που λέει, νομίζαμε, γιατί δεν είχαμε διαβάσει τώρα, να σου πω την αλήθεια. Νομίζαμε ότι στον εκλογικό νόμο θα προβλέπεται, έτσι μας είχαν πει, αυτή ήταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα χρόνια τώρα. Ναι, μα... Φαντάζομαι όλων των πολιτών ότι υπάρχουν υποχρεώσεις των καναλιών να βγάζουν τα κόμματα με μια ποσόστοση, να βγεις τουλάχιστον τόσες φορές κτλ. Ως αρχηγός κόμματος δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το ξέρεις. Όχι. Εγώ δεν το ξέρα. Όχι. Το έμαθα, μας το είπε η δικηγόρος του κόμματός μας. Και μάλιστα την Κυριακή είχα πάει στους... Να σου πω τι λέει ο εκλογικός νόμος. Ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν πάνελ. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν δεν ξέρω εγώ πόσα πάνελ την ημέρα, τη εβδομάδα. Ναι, αλλά ποιον θα βγάζουν στα πάνελ δεν λέει. Που θα βγάζουν τον κύριο Πλεύρη σε κλωνοποιημένη μορφή. Για τον κύριο Γεωργιάδη, σε όλα τους. Κανέναν άλλον. Ειλικρινά δεν είναι. Δεν παρανομούν να το κάνουν αυτό. Δεν το ήξερα. Σου λέω, ούτε εγώ. Την Κυριακή είχα πάει στους γονείς μου και μου λέει ο πατέρας μου έβλεπα ένα κανάλι και είχε μόνο αυτόν, από το τάδε κόμμα. Λέω εντάξει, λέει, μπορεί να ήταν η σειρά αυτού του κόμματος, πρέπει να τους βγάλουν όλους. Δεν ήξερα. Όχι, ότι δεν. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Μαρινάκης είπε, δεν θα βγει ο Βαρουφάκης, ο Κλήνος ο Γρηγόρας, ο οποίος ακόμα κανένας από το μέρα. Και ψάχναμε εμείς μετά να βρούμε αν αυτό είναι νόμιμο. Και είναι νόμιμο. Με άλλα λόγια, αυτή η δεξιά έχει νομιμοποιήσει την παρανομία. Αλλά όχι μόνο σε αυτό το τομέα, σε όλους τους τομείς. Ναι, στα κοσμοδάνεια, στα χρηματιστήρια ενέργειας, όλα αυτά είναι νομιμοποιημένη κλοπή. Γιάννη, όμως πώς εξηγείς αυτή τη βαριά ήττα της αριστεράς στις εκλογές της 21ης Μαΐου? Γιατί ήταν βαριά η ήττα της αριστεράς και όλων των αριστερών κομμάτων. Πλην κουκουέ, το οποίο βελτίωσε τη θέση του. Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν σωστό εκ μέρους του να θεριαμβολογεί όταν η δεξιά έχει νικήσει κατά κράτος. Το γεγονός ότι το ίδιο το κουκουέ πήρε ένα 2% παραπάνω. Ιδίως όταν είχε συκοφαντήσει όλους τους υπόλοιπους από εμάς, την ώρα που εμείς κλείναμε χείρα συντροφικότητας απέναντί τους. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό. Μην κάνουμε. Εμείς δεν συμμετέχουμε στον ενδοαριστερό εμφύλιο. Ναι, γιατί όμως. Κοίταξε, νομίζω ότι έχουμε την πλήρη πλέον ήττα. Εκείνου του μεγαλειώδους όχι του 2015. Εκείνο το μπλοκ, το 62%, του οποίου ένα 50% ήταν αριστερό, ή τουλάχιστον ταξικό. Ήταν φτωχοί άνθρωποι που είπαν όχι πια στην ολιγαρχία. Αυτό ξένησε πάρα πολύ το σύστημα και βάλθηκε να το εξαφανίσει, να το εξαερώσει. Και μου φαίνεται στις εκλογές της 21ης Μαΐου το πέτυχε. Οι πολίτες, αυτό που έχει ενδιαφέρον για μας είναι το εξής, ότι έχει ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκείνο το 2015, εκείνο το όχι, το είχε χαρακτηρίσει αυταπάτη, θέλει να το ξεχάσει. Δεν ξεχνάει το πούλησε. Το πούλησε. Ναι, θέλω να πω ότι έχει εκείνους και έχουμε και εμάς, το ΜΕΡΑ25, που τιμούμε το όχι, το βάλαμε στη Βουλή και μιλάμε εκ μέρους του. Το επικαιροποιούμε. Εξηγούμε που έχει οδηγήσει η συνθηκολόγηση και η μετατοπή του όχι, ναι, αλλά το τιμούμε. Αυτό που βλέπω, και αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημά σου, είναι ότι τόσο ο κ. Τσίπρας και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που το πούλησαν το όχι, το ξέχασαν, το θεώρησαν αυταπάτη. Όσο και εμείς που το τιμάμε, ο κόσμος μας αντιμετωπίζει σαν ένα πράγμα. Εσείς που μας είχατε αρεβάσει το ηθικό, εσείς που μας είχατε βγάλει στους δρόμους, που μας είχατε ενθουσιάσει, δεν θέλουμε να σας βλέπουμε μπροστά σας. Μπροστά μας. Το λέω λίγο χοντρά για να καταλάβεις ποια είναι η απάντηση μου στο ερώτημά σου. Ναι, αλλά γιατί δεν διαφοροποιούμε μεταξύ εκείνων που υπέψε, του ΣΥΡΙΖΕΟ που ψήφισε μνημόνιο και εμένα που δεν ψήφισε μνημόνιο. Σου λέει, ήταν, το θυμούνται, ξέρεις πώς το θυμούνται. Το θυμούνται κάτι πάρα πολύ ωραίο το οποίο πέθανε. Και τώρα σου λέει, τι έχουμε μπροστά μας, τραγικά πράγματα. Κανένας δεν πιστεύει το αφήγημα του Μητσοτάκη, ούτε αυτοί που το ψηφίζουν.
Όλοι ξέρουν ότι τα παιδιά τους θα περάσουν πιο δύσκολες μέρες από τη και τα εικόνια τους ακόμα πιο δύσκολες. Το ξέρουν. Βλέπουν αυτά που λέμε εμείς, ότι είναι χρεοδουλοπαρικία η χώρα, ότι αυτό το χρέος το 410 δεν θα αποπληρωθεί ποτέ, ότι έρχεται νέα λιτότητα. Ακόμα και οι δημοκράτες. Μιλάμε οι δημοκράτες. Μιλάμε, είναι δίκαιο συνέχεια. Έτσι είναι. Αλλά εγώ ξέρω τι θέλω τώρα. Δεν θέλω να μου πρίζει το σηκώ ότι κάτι τύπησα για σένα. Μιλώντας για ρήξη, μιλάντας για σύγκρουση, για την τρόικα, για το χρέος. Δεν θέλω. Θέλω μπορείτε να μου δώσετε 3 μήνες ηρεμίας και σταθερότητας, να πάω να κάνω τις διακοπές μου, να μην σκέφτομαι. Και αν το συνδυάσεις αυτό, και εδώ αυτό είναι σημαντικό νομίζω, με το γεγονός ότι τα 60 δισεκατομμύρια που δανείστηκε για να ξοδέψει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί αυτό έκανε από το 2020 μέχρι σήμερα, έχει ξοδέψει 60 δισεκατομμύρια, τα οποία τα δανείστηκε. Τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, έτσι, και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αλλά τέλος πάντων αυτό δημιούργησε μια φούσκα. Μπορεί να το φάγανε το περισσότερο κομμάτι οι φίλοι του, οι μέτοχοι της Μητσοτάκης στα ΕΠΣΟ, αλλά δημιούργησε μια φούσκα. Ανέβηκαν τα κίνητα. Αν είσαι ένας μικρομεσαίος και έχεις και ένα σπιτάκι το οποίο το νοικιάζεις κάπου, βλέπεις το δίκη στον ανεβαίνει. Πολύ πιο γρήγορα από ότι ανεβαίνουν οι υπόλοιπες τιμές. Σου λένε, δεν το νιώθεις αυτό, έτσι να το πουλήσεις, ότι η αξία του αυξήθηκε. Έρχεται και η Μητσοτάκη και μιλάει για σταθερότητα, για επενδυτικές βαθμίδες, ότι πετάμε, έρχονται επενδύσεις κτλ. Τον βλέπεις κρατεό να έχει όλα τα κανάλια από πίσω του. Την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, το Παρίσι, τους πάντες. Και έχεις απέναντι από εμάς την αριστερά που σκοτώνομαστε μεταξύ μας, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν μπορούμε να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι να κάνουμε μια προεκλογική προγραμματική. Ένα διάλογο τουλάχιστον. Και σου λέει. Δεν πάει στο διάλογο. Θα το ψηφίσω. Αυτή είναι η εξήγηση μου, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος. Και θα τα ξανασκεφτούμε μετά την 25η Ιουνίου. Όπως τα καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει, εγώ προσφέρω τη σταθερότητα και εσείς, οι αριστερίζον, τα αριστερίζοντα κόμματα, τσακώνεστε η μεταξύ σας. Ναι. Τσακώνεστε μεταξύ σας, δεν έχετε βρει κοινή πλεύση. Και εκεί οφείλεται η βαριά ήττα. Ακριβώς. Και εδώ πρέπει να πω, θα μου το επιτρέψεις αυτό, ότι γι' αυτό ευθύνεται προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας με την πολύ λάθος στρατηγική του. Δεν θέλω να κάνω κριτική στον Αλέξη αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν λάθος η στρατηγική του. Έκανε πάρα πολύ καλά που νομοθέτησε την απλή αναλογική. Όλοι αγαπάμε και πιστεύουμε και εκτιμούμε και τιμούμε την απλή αναλογική. Αλλά ταυτόχρονα την έκαψε. Ναι, αποδείχθηκε ότι ήταν. Την έκαψε πώς. Μιλώντας, είπε, δώστε μου λέει μία ψήφο παραπάνω το Μητσοτάκη, γιατί εγώ λέει δεν κάνω κυβέρνηση τιμένη. Τι σημαίνει κυβέρνηση τιμένη, αν είχαμε 160 έδρες μαζί, 3 κόμματα, 4, 2, οτιδήποτε. Έστω και αν αυτό είχε μία ψήφο λιγότερη από το Μητσοτάκη, θα ήταν κυβέρνηση τιμένη. Αχυρώνει όλη την λογική της πλειοψηφίας. Της πλειοψηφίας στο λαό. Αν έχουμε συνασπιστεί εμείς, έχουμε φτιάξει μια συγκυβέρνηση, όπως είχε κάνει ο Αγέντε στη Χιλή. Ο Αγέντε είχε φτιάξει ένα συνασπισμό διαφορετικών κομμάτων και πήρε την εξουσία. Αυτό είναι η κυβέρνηση ηττημένων. Κυβέρνηση νικητών. Αν έχεις 151 βουλευτές που σου δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης, έχεις κυβέρνηση νικητών. Μιλώντας για κυβέρνηση ηττημένων, έδωσε ένα τεράστιο δώρο στον Μητσοτάκη και το έκανε και με έναν δεύτερο τρόπο. Εμείς, 2 χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, φαντάζομαι το ξέρεις, από το πρώτο μας συνέδριο και μετά, να ζητάμε από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, την Ενδασία, από όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους, όποιοι αυτοπροσδιορίζονται στους προοδευτικοί οργανισμοί, κόμματα, άνθρωποι, πολίτες, να έχουμε μια συνεννόηση, να κάνουμε ένα προγραμματικό διάλογο, να σημειώσουμε ποια τα 10 μεγάλα ζητήματα, τα 10 νομοσχέδια που θα φέρναμε στη Βουλή. Ποια είναι. Και τι θα λέγανε. Και τι θα κάνανε για τα κόκκινη δάνεια, για το φορολογικό, για την παιδεία, για την υγεία, για το ένα, για τις εξορίξεις, το ένα, το άλλο. Να κάτσουμε να μιλήσουμε. Και είπαμε, όχι προαπαιτούμενα. Δεν έχουμε κόκκινες γραμμές. Να κάτσουμε να μιλήσουμε. Να κάτσουμε να μιλήσουμε. Και τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας, όχι. Ελά, τι λέει μετά τις εκλογές. Οπότε εμείς λέμε όχι, αυτό θα το κάνουμε. Και τι απαντάει στα συστημικά κανάλια του λένε, καλά πώς θα κάνετε κυβέρνηση κύριε Τσίπρα. Εντάξει λέει, άμα εγώ πάω μία ψήφο με πιο πολύ από τον Μητσοτάκη, τι θα κάνει ο Βαρουφάκης, δεν θα έρθει, θα εξαφανιστεί αν δεν έρθει. Και αυτό το είπε και για τον Ανδρουλάκη, έτσι. Ναι. Το είπε και για τον ΚΚΕ κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό είναι το θείο δώρον στο θείο βρέφος της δεξιάς και της Μητσοτάκης Αλφαέπης, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λέει, βουρ. Και το έπαιξε πολύ καλά ο Κυριάκος, είπε.
Άμα ψηφίσετε εμένα, ξέρετε τι θα πάρετε. Άμα ψηφίσετε αυτόν, τι. Δεν ξέρετε ακόμα γιατί. Αυτούς με τους οποίους λέτε συγκυβερνήσεις του λένε όχι. Και αυτός δεν μιλάει μαζί τους για κοινό πρόγραμμα. Ψηφίστε εμένα. Και αυτό έκανε ο ελληνικός λαός. Σωστά φέρθηκε η Νέα Δημοκρατία. Σωστά σκέφτηκε και σωστά έπραξε. Ναι, αλλά δεν ήταν δύσκολο να σκεφτεί σωστά όταν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα τέτοιο παταγώδες στρατηγικό λάθος. Δηλαδή τους τόποθεσε σε ένα σημείο πιάτο, τους το προσέφερε. Διορθώνεται αυτό. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, τελείωσε αυτό, πάει. Πέθανε. Την κάψαμε την απλή αναλογική. Δεν συνεννοηθήκαμε, δεν συζητήσαμε. Ήρθε ενισχυμένη η αναλογική. Και τώρα δεν υπάρχει κανένας από εμάς που να μπορεί να πάρει τον πόνους της ενισχυμένης αναλογικής που το παίρνεις για να κάνεις κυβέρνηση. Οπότε τώρα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που εγώ θυμάμαι, από το και είμαι 62 χρονών, που κάνουμε εκλογές, ξέρουμε ακριβώς τι κυβέρνηση θα έχουμε, δεν ξέρουμε τι αντιπολίτευση θα έχουμε. Και γι' αυτό εμείς ως Μέρα 25 Συμμαχία για τη Λήξη λέμε ότι για να υπάρξει μια σοβαρή αντιπολίτευση, για να υπάρξει μια τροχοπέδη, για να μπορούν να εκπροσωπούνται οι άνθρωποι των κινημάτων, όπως εκπροσωπούνταν τα προηγούμενα 4 χρόνια από Μέρα 25, γιατί τα κάλαψα μετά. Θα περιευθολογήσω λίγο, αλλά τα κινήματα για το νερό, τα κινήματα εναντίον της ΑΓΕΤ στο Βόλο και τις διοξίνες της, εναντίον του Τιτάνα στη Θεσσαλονίκη, τα κινήματα για τις ανεμογεννήτριες στα Άγραφα, τα κινήματα για τον Ερημίτη στην Κέρκυρα. Όλα αυτά τα κινήματα βρίσκανε φωνή μέσα από το Μέρα 25. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί και εδώ από αυτή την εκπομπή το κάναμε. Και λέμε, αυτή η φωνή πρέπει να είναι στη Βουλή και δεν λέμε τίποτα άλλο πια, ούτε για κυβερνητικό πρόγραμμα. Το έχουμε, το αγαπάμε, το πιστεύουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Λήξη. Αλλά τώρα δεν είμαστε μικρομέγαλοι, εδώ πήραμε 2,5% και παλεύουμε να πάμε στο 3, στο 3,5, στο 4. Νομίζω θα πάμε. Αλλά θα πάμε πώς, κοιτάζοντας τον κόσμο στα μάτια, με σεμνότητα, ταπεινότητα, έχοντας καταλάβει ότι φάγαμε ένα χειρό καστούκι από τον κόσμο, όλοι μαζί, η αριστερά και εμείς ως Μέρα, και γυρνάμε και λέμε, θέλετε να είμαστε στη Βουλή να σας εκπροσωπούμε, να σας υποστηρίζουμε, να σας υπερασπιζόμαστε, είναι στο χέρι σας. Πάμε λίγο στο πολύ νεκρο ναυάγιο στην Πύλο. Έχουν καθυλωθεί όλα τα μέσα ότι είναι 79 νεκροί. Εγώ το λέω ότι είναι εκατοντάδες οι νεκροί. Και δεν θέλω απλά να λέω πολύ νεκρό. Είναι εκατοντάδες οι νεκροί. Τα περισσότερα άτομα ήταν κάτω στα μπάρια. Εμείς είδαμε κάποιες φωτογραφίες οι οποίες ήταν φουλ το πλοιάριο αυτό πάνω. Δεν θέλω να σκεφτώ πόσοι ήταν από κάτω. Λένε για 700 άτομα. Έλατε. Τι γίνεται με αυτό? Κοίταξε. Είσαστε εναντίον του τείχους. Κοίταξε, εμείς λέμε το εξής. Έγραψε και ένα άρθρο στο 24-7 τώρα μόλις πριν από λίγο. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για 15 χρόνια τώρα απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει δύο ασφαλούς πρόσβασης των μεταναστών στην Ευρώπη. Ο Πάπας της Ρώμης, ο Φραγκίσκος, έχει κάνει μια πραγματικά καλή καμπάνια γι' αυτό. Να υπάρχουν αυτά τα safe routes που λένε, οι ασφαλείς δίωδοι. Ναι. Στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, παντού. Ναι. Όπως κάνανε για τους Ουκρανούς. Σωστό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει άλλη άποψη. Η άποψη του Γιώζεπ Μπορέλ. Θυμάστε τι είχε πει πριν από μερικούς μήνες, και εμείς βγήκαμε ως DiEM25 και Μέρα 25 και το καταδικάσαμε και κάναμε μάλιστα και μια ολόκληρη καμπάνια να μαζέψουμε υπογραφές για την απόλυση του Μπορέλ. Ο οποίος είχε πει σε μια ομιλία του με ένα χαμόγελο σαρδονικό ότι η Ευρώπη είναι σαν ένας όμορφος κήπος. Γύρω-γύρω της είναι μια απέσια ζούγκλα η οποία προσπαθεί να εισβάλλει. Αυτό είναι το ίδιο σκεπτικό, το ίδιο σκεπτικό, πιο εκλεπτισμένο και ποιητικό και λουλουδάτο. Έτσι είναι κήπους και τέτοια και ζούγκλες. Αυτό που έλεγε ο Πλεύρης παλιότερα, ότι αν δεν υπάρχουν νεκροί στο Αιγαίο δεν θα σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές. Άρα δεν είναι αποτυχία η πνιγμή, είναι σχέδιο. Το βλέπουμε αυτό. Τι χρηματοδοτούν? Χρηματοδοτούν φράχτες. Χρηματοδοτούν τη Frontex να κάνει τα στραβά μάτια στις επαναπροωθήσεις. Τι είναι η επαναπροώθηση? Έχεις ένα σαπιοκάραβο και το σπρώχνεις μέσα στα κύματα αντί να το βοηθήσεις να βγεις στη ταιριά να σωθούν οι άνθρωποι. Έτσι, αυτό είναι η επαναπροώθηση.
Χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατόπεδα συγκέντρωση, κανονικά στρατόπεδα συγκέντρωση. Σε τίποτα διαφέρουν από αυτά του Μεσοπολέμου. Στη Λιβύη, πληρώνουν τους διακινητές για να μαντρώνουν μέσα σε συρβατόπλεγμα, μέσα στη νότια Λιβύη, στην έρημο, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εν δυνάμει μετανάστες, οι πρόσφυγες. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Θα μου πούν κάποιοι, όπως μου λένε, αναφέρθηκε και στην καταπληκτική συνέντευξη που πήρε το πρωί από στάτους. Έτσι. Μου λένε, δεν έχουμε δικαίωμα να φτιάχνουμε εκφράκτες. Τώρα, μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Νομικό δικαίωμα έχεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αν έχεις ηθικό δικαίωμα είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό που σίγουρα δεν έχεις δικαίωμα, και αναφέρομαι στην κυρία Σεκελαροπούλου, στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Τσίπρα που συμφωνούν με το φράχτη. Δεν λένε ότι θα τον κρεμίσουν. Και κάποιοι μάλιστα υπερθεματίζουν και φωτογραφίζονται στη σκιά του. Δεν μπορείς να συμφωνείς με το φράχτη και ταυτόχρονα να κλαις και να θρηνείς τους πνιγμένους. Ο φράχτης γι' αυτό φτιάχτηκε. Για να τους εμποδίζει να έρχονται ο δικός και προφανώς τι θα κάνουν, θα μπουν σε σαπιοκάραβο. Και το σαπιοκάραβο εσύ όταν πας να το κάνεις σε παραπρόθεση θα προσπαθεί να βρει μια άλλη δίωδο, λιγότερο ασφαλή, μέσα από την Αδριατική και εκεί δεν μπορεί και να βουλιάξει. Ο εκπρόσωπος του λιμενικού είπε ότι αν το πλησιάζαμε, αν προσπαθήσαμε να το φέρουμε τουλάχιστον πιο κοντά στα δικά μας τα νερά για να μην έχουμε οποιαδήποτε κάποιο ναυάγιο, μπορεί να προκαλούσαμε εμείς ναυάγιο. Οπότε απλά το παρακολουθούσαμε. Δεν θέλω να πω σε μια τεδικία για πράγματα που δεν γνωρίζω. Δεν ήμουν εκεί, δεν έχω... Και εγώ δεν ξέρω, σου μεταφέρω τι ακριβώς είπα. Από αυτό, από τις μάρτυρες. Εγώ όμως έχω... Αυτό που λέω είναι κάτι γενικότερο. Έτσι. Πρώτον, οι επαναπροωθήσεις έχουν γίνει, το ξέρουμε, στο Αιγαίο. Είδαμε το φρικιαστικό βίντεο των New York Times μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Το ΜΕΝΑ25 μας ήταν το μόνο κόμμα που το καταδικάσαμε αυτό, μιλήσαμε γι' αυτό. Ξέρεις και στη διακαναλική που κάνα δύο μέρες πριν από την Πύλο αναφέρθηκα στο θέμα των επαναπροωθήσεων και στο θέμα του τείχους και μίλησα για πνιγμούς. Δεν χρειάζεται να σε προφήτη να ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα είναι νομοτελειακά δεδομένα ως απόρρια των φραχτών των επαναπροωθήσεων και των στρατόπεδων συγκέντρωσης. Το ξέρεις αυτό. Σωστό είναι. Τώρα για το ρόλο του λιμενικού δεν μπορώ να πω στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχω πραγματικά καταθέσεις. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση όμως ότι άργησαν τόσο πολύ οι προσπάθειες διάσωσης. Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε γι' αυτό όταν θα ξέρουμε περισσότερα. Έχω εισπράξει κάποιες μαρτυρίες που μου κατέθεσε ο Κρήτων Αρσένης, ο τέος βουλευτής μας από το βόρειο από το δυτικό μέρος της Αθήνας, ο οποίος ήταν εκεί στην Καλαμάτα, μίλησε με ανθρώπους που σώθηκαν, με διασωθέντες, και μου είπε πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα πιστεύω την αλήθεια. Αλλά δεν θα τα πω ακόμα, θα περιμένω πρώτα να επιβεβαιωθούν. Πρέπει να πούμε όμως κάποια πράγματα για να ακουστούν, γιατί δεν νομίζω ότι θα ακουστούν. Και το ξέρεις ότι δεν θα ακουστούν. Να ξαναμιλήσουμε όταν θα έχω περισσότερα. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι υπήρξαν καταθέσεις στον Κρήτον ανθρώπων οι οποίοι είπαν ότι το πλοίο βούλιαξε όταν σερνόταν με παλαμάρι, με χοντρό σκηνή από το λιμενικό. Αυτό. Αν ισχύει αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τους σώσανε. Γιατί δεν μπόρεσαν να σώσουν πολύ περισσότερους. Δεδομένου ότι ήταν δίπλα. Δεν ήταν απλά τους παρακολουθούσαν από μακριά. Μιλάς και έπεσε αυτό και μου σηκώθηκε η τρίχα του μεταξύ. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Αν είναι αλήθεια, τότε έρχεται σε σύγκρουση με αυτό που λέει το λιμενικό, ότι απλά τους παρακολουθούσαν. Ελπίζω να μην είναι αλήθεια. Ελπίζω οι συγκεκριμένες καταθέσεις των ανθρώπων που μίλησαν στον σύντροφό μου και στον συνοδοιπόρο του κ. Αρσένη είναι να ψεύδονται. Αλλά θα το ελέγξουμε. Και θα είμαστε εδώ ξανά. Να το ελέγξετε και θα περιμένω ενημέρωση είτε από σένα, από τον Κρήτον ή από κάποιο άλλο μέλος του ΜΕΡΑ25, γιατί είναι σοβαρό αν όντως ισχύει αυτό που εύχομαι να μην ισχύει. Σοβαρό είναι έτσι κι αλλιώς. Και να μην ισχύει, είναι σοβαρό το γεγονός ότι έχουμε ένα ολόκληρο καθεστώς το οποίο χτίζει φράχτες, μιλάει για λαθροεισβολής, για παράνομους μετανάστες. Τι πάνε από παράνομους μετανάστες, λέει, μπήκε, λέει, παράνομος στη χώρα. Το διεθνές δίκαιο σου εξασφαλίζει το δικαίωμα να μπαίνει σε οποιαδήποτε χώρα θέλει και να αιτήσει άσυλο.
Δεν μπορείς να πεις ότι ο κάποιος που πέρασε το σύνορο σου είναι παράνομος επειδή το πέρασε. Έχει δικαίωμα από το διεθνές δίκαιο. Και υποτίθεται ότι είμαστε μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο, γιατί στην αντιπαλότητά μας με την Τουρκία δεν έχουμε και δεν θα έχουμε ποτέ υπεροπλία των όπλων. Έχουμε ποτέ. Και θέλουμε να έχουμε υπεροπλία του δίκαιου και όσο αφορά το διεθνές δίκαιο. Όταν έρχεσαι και το κάνεις μια πατσαβούρα το διεθνές δίκαιο και έχεις αυτά τα φερέφωνα τους δίθεν δημοσιογράφους να λένε ότι είναι παράνομη, λέει η μετανάστευση. Τι είναι παράνομη? Πώς είναι παράνομη? Πώς έκρινες εσύ ότι είναι παράνομος κάποιος που έχει δικαίωμα να μπει στη χώρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να κάνει αίτηση ασύλου? Και μετά, ωραία, θα δούμε για, για να μάθω κι εγώ. Γιατί κι εγώ παράνομος σου έλεγα. Ναι. Τώρα μου λες ότι δεν είναι παράνομη. Δεν είναι παράνομος. Όταν θα μπει όμως στη χώρα σου, μέχρι... δεν είναι παράνομος όταν μπει, μέχρι να κάνει την αίτηση. Εκείνη τη στιγμή. Αφού έχει δικαίωμα να μπει και να κάνει την αίτηση, πώς είναι παράνομος? Πώς είναι δυνατόν το διεθνές δίκαιο να σου λέει, έχεις το δικαίωμα να μπεις και να αιτηθείς άσυλο και να λένε ότι μπήκες παράνομα. Πώς μπήκες παράνομα, αφού σου λέει έχεις δικαίωμα να μπεις και να ζητήσεις άσυλο? Δεν ισχύει αυτό. Σωστός. Να το πω λίγο διαφορετικά. Να το πω λίγο. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όταν έγινε η Χούντα και τελικά πέρασε στην Τουρκία. Πέρασε στην Τουρκία χωρίς διαβατήριο. Ήταν παράνομος. Θεωρητικά ναι. Μπήκε στην Τουρκία. Α, δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Ας μας πει ο Κυριάκος ότι ο πατέρας του ήταν παράνομος. Λοιπόν, άμα ήταν παράνομος τότε ο πατέρας του, το 1967 πότε ήτανε, δεν πειράζει να είσαι παράνομος, έτσι. Αλλά δεν είναι παρανομία. Η παρανομία είναι αν κάνεις την αίτηση ασύλου και μετά απορριφθεί και μείνεις. Και μετά έχει διαταχθεί η απέλασή σου, τότε εσύ να το σκάσεις και να μην σε απελάσουν. Αυτό, τότε είσαι παράνομος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν λέω ότι έτσι έπρεπε να είναι. Λέω τι ισχύει με το διεθνές δίκαιο. Το ότι ήθελες να μπεις στη χώρα να ζητήσεις άσυλο δεν σε καθιστά παράνομο. Αλλά έχεις όλα αυτά τα φερέφωνα που τους ονομάζουν λαθροεισβολής και παράνομος. Ειλικρινά, εγώ σε ευχαριστώ, γιατί μέχρι και πριν ένα λεπτό δεν το ήξερα, σου είπα και εγώ παράνομο σου λέω. Τώρα το έμαθα και χαίρομαι που το έμαθα, και καλό είναι να το μάθουν κι άλλοι. Είναι πολύ σημαντικό, είναι μικρή λεπτομέρεια, αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή η λεπτομέρεια. Ακριβώς. Δεν με αφήνει να τα λέω όμως αυτά. Όχι με το που αρχίζω και τα λέω στα υπόλοιπα ραδιόφωνα και κανάλια, πέφτουν πάνω μου να με φάνει. Και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και γιατί δεν τους παίρνεις στο σπίτι σου? Ερώτημα. Αφού δεν με αφήνεις. Τους θεωρείς παράνομους να μπουν στη χώρα. Εντάξει, πάμε σε άλλα άκρα όταν τίθονται τέτοια θέματα. Γιατί δεν τους παίρνεις σπίτι σου, γιατί δεν κάνεις αυτό, γιατί δεν. Κοίταξε όμως, έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί η φίλη μου η Άδα Κολάου, που ήταν μέχρι πρότινος δημάρχος στη Βαρκελόνη, το 2015, μόλις γίνει η δημοσίευση της Βαρκελόνης, και τότε θυμάσαι είχαμε τις τεράστιες ορδές ολόκληρες ανθρώπων που ερχόντουσαν από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, το Τουρκιστάν. Ναι, ήταν άσχημη εποχή. Μια πολύ άσχημη εποχή. Λοιπόν, η Άδα έκανε κάτι εξαιρετικό. Ο Δήμος της Βαρκελόνης είχε ένα πλεόνασμα. Σπάνια στο για Δήμο, αλλά είχε ένα πλεόνασμα. Και το χρησιμοποίησε αυτό το κονδύλι και οικοδόμησε 5.000 κατοικίες. Κάποιες ήταν ήδη υπήρχαν και τις ανακαίνισε, αλλά τέλος πάντων έφτιαξε 5.000 κατοικίες για 5.000 οικογένειες. Και ζήτησε, και το ξέρω γιατί με πήρε με ένα τηλέφωνο, να με μεσολαβήσω τότε με την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Είχα φύγει εγώ από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Ζήτησε να πάνε 5.000 οικογένειες από τη Λέσβο, από τη Μόρια, στη Βαρκελόνη. Και δεν έγινε. Γιατί? Γιατί έβαλε βέτο η κυβέρνηση της Μαδρίτης. Τόσο ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό τώρα, γιατί με καίει και με ψιλοτρώει. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος όχι απλά έχει ζήσει τη ζωή σου, έχεις άπειρες γνωριμίες, έχεις διδάξει σε τόσα πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα τι κάνεις? Έλατε, με αυτό μερδάκι κόρη μου. Κοίταξε. Έκανα το λάθος γύρω στο 2003-2004. Αφού είχα έρθει στην Ελλάδα, γύρισα στα 40 μου στην Ελλάδα το 2000, από την Αυστραλία που ζούσα.
Και χαιρόμουν πάρα πολύ που είχα γυρίσει στην Ελλάδα, ήμουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κανένας δεν με ήξερε, πέραν των φοιτητών μου. Ήμουν μια χαρά. Εκεί γύρω στο 2003-2004 άρχισα να νιώθω ότι έρχεται ένα τσουνάμι πτωχεύσεων από τη Wall Street, θα περάσει στις γαλλογερμανικές τράπεζες και μετά θα έρθει στην Ελλάδα. Το 2006 μάλιστα το είχα πει σε ένα συνέδριο που είχε γίνει στο θεατράκι της ΓΕΣΕ μπροστά στους εκπροσώπους τότε των... ήταν ο Γοσκούφης, ήταν ο Χρυστοβλάκης, ήταν ο Δραγασάκης κτλ. Το έχεις πει το 2006. 2006 Δεκέμβρη. Τέσσερα χρόνια νομίζω, δηλαδή πριν μας σκάσει το αγόρι. Γιατί μιλάγανε για τον προϋπολογισμό του κράτους και του λέει τι είναι αυτά που λέτε. Ξέρετε ότι έχει ένα τσουνάμι και θα τα σαρώσει όλα. Και όλα αυτά που λέτε κάνετε μια σκίση επί χάρτου. Οπότε άνοιξα το λάθος μου, η απάντηση στο ερώτημα σου είναι άνοιξα το στόμα μου και μίλησα για πράγματα που δεν είχαν σχέση με το γνωστικό μου αντικείμενο στο Πανεπιστήμιο, το οποίο το χαιρόμουν πάρα πολύ, που ήταν θεωρία παιχνίων, μαθηματικά και τέτοια. Και όσο περισσότερο έβλεπα το τσουνάμι αυτό να μεγαλώνει, γιατί ήταν προφανές, δεν χρειαζόταν να είσαι κανένας φοβερός επιστήμονας για να το δεις. Μάτια να είχες, να έβλεπες. Χρειαζόταν. Άρχισα να βγαίνω πιο πολύ προς τα έξω. Και το 2009, μόλις, αν θυμάσαι, εκλέχθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, με τον οποίο είχα μια καλή προσωπική σχέση, όχι πολιτική συναφία, αλλά μια, μια προσωπική καλή προσωπική σχέση. Ναι. Είχα βγει και ως φίλος του γνωστός, τέλος πάντων, του Γιώργου Παπανδρέου, είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα το ότι εγώ είπα ότι η Ελλάδα πτώχευσε, το ελληνικό κράτος πτώχευσε και ο Γιώργος το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει για αυτό το λαό και για την Ευρώπη συνολικά είναι να πιστέψει ότι μπορεί να σώσει τη χώρα αυτή με ένα δάνειο. Δεν πρέπει να δανειστείς αν δεν υπάρξει τεράστια κούρεμα χρέους. Γιατί αλλιώς την πατήσαμε. Και ξεκινάει μια διαδικασία που από τότε άρχισε να μαθαίνει ο κόσμος, να βγαίνω στα κανάλια ως καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένας οικονομολόγος που δεν ήταν σε κάποιο κόμμα, δεν ήμουν σε κανένα κόμμα τότε. Και μίλαγα. Κατέθετα προτάσεις τι έπρεπε να γίνεται αντί για τα μνημόνια, τι έπρεπε να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αντί για το ταπείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που είχε φτιάξει τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, τι έπρεπε να έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Τράπεζα. Συνεχώς προσπαθούσα να δημιουργήσω μια συζήτηση που δεν γινόταν για να αποφύγουμε το ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Και εμείς ως ΟΕ, αλλά και η Ευρώπη στο σύνολό της. Και κάποια στιγμή, όταν το 2014, τον Νοέμβρη, έρχεται ο Αλέξης και μου λέει: ωραία αυτά που λες, δεν έχω κάποιον να τα κάνει, ανάλαβε την κουβέντα που ήθελα να τα κάνεις. Και γιατί είχαμε συμφωνήσει μάλιστα και στο τι θα πρέπει να κάνουμε για να μας κλείσουν τις τράπεζες, ή αν μας κλείσουν τις τράπεζες, όλα αυτά τα οποία τώρα τα απαρνείτε. Είχα ένα ηθικό δίλημα. Μιλάς, μου είχε πει και η Δανάη, η σύζυγός, μιλάς, 10 χρόνια μιλάς. Και τώρα και θα πεις ότι δεν το κάνω. Και καλά λέει, το κάνω. Δανάη. Και τότε την πάτησα. Και είναι η απάντηση στο ερώτημά σου. Από την ώρα που ένας άνθρωπος με ψήφισε και με πίστεψε, και ένας άνθρωπος γυρνάει στο από το δρόμο και μου λέει μην τα παράτησες, μην μας αφήσεις, δεν το αφήνω. Ναι, σωστό. Γιατί όμως η απορία μου, μίλαγες εδώ για την Ελλάδα, μπήκε στην πολιτική, πριν μπει στην πολιτική όμως εδώ στην Ελλάδα, γιατί με τις γνώσεις και την εμπειρία σου δεν ασχολήθηκες με την πολιτική, αν ήθελες να ασχοληθείς με την πολιτική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να κάνεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σιγά που θα πήγαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχεις πάει ποτέ στις Βρυξέλλες. Ποιος δεν είναι ένας σοβαρός άνθρωπος να ζήσει στις Βρυξέλλες. Ούτε με σφαίρες που λένε. Κοίταξε, εγώ δεν είχα σκοπό να γίνω πολιτικός. Δεν ήθελα να γίνω πολιτικός. Είμαι πολιτικό ζώων. Πάντα το ήμουν πολιτικό ζώων. Ήμουν μαρξιστής από τα γενοφάσκια μου. Είχα πειραστεί από πολλές διαφορετικές σχολές σκέψεις χωρίς να έχω αφήσει τον μαρξισμό μου ποτέ. Πάντα το δείχνω αυτό. Δεν το ακριβώ από κανέναν. Μ' άρεσαν τα μαθηματικά. Μ' άρεσε ο διάλογος. Μ' άρεσε να συγκρούω με την καλή έννοια στο επίπεδο της αντιπαράθεσης των ιδεών. Ποτέ δεν ήθελα όμως να μπω στη σφαίρα της εκλογικής αντιπαράθεσης. Ποτέ. Ποτέ δεν το ήθελα αυτό. Αλλά αναγκάστηκα να το κάνω όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε στον ορίζοντα μια πιθανότητα, κάποια σιγουριά έτσι, μια πιθανότητα να κουρέψουμε αυτό το χρέος που είναι οι αλυσίδες που δένουν αυτό το λαό σε μια φυλακή χρέος. Αυτό. Ένιωσα την ηθική ανάγκη να προσχωρήσω σε αυτό. Δεν είχα το να πάω στις Βρυξέλλες, να πάω στην Ευρώπη, να πάω πού στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη πηγαίνεις μόνο. Όταν σε στέλνει ένας πρωθυπουργός που θέλει να μην σε έχει μπροστά του.
όπως έστειλε, ας πούμε, για παράδειγμα, η κυρία Μέρκελ την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Γιατί νομίζω την έστειλε, ήταν η πιο αποτυχημένη υπουργός που είχε ποτέ. Και λέει, ωραία, θα τη στείλω στους Βρυξέλλες, να μην την βλέπω μπροστά μου. Να συνεχίσει να τα κάνει μαντάρα. Δεν ξέρω αν έχεις δει το serial το Borgin, το πολύ ωραίο δανέζικο πολιτικό thriller. Όχι, έχω δει αποσπάσματα όμως. Είναι μια στιγμή που λέει γιατί τον στέλνουν, λέει, αυτόν επίτροπο στις Βρυξέλλες, ο υπουργός εξωτερικών στην πρωθυπουργό. Λέει, γιατί λέει, στις Βρυξέλλες κανένας δεν σε ακούει όταν ουρλιάζει. Πώς μπορεί να βελτιωθεί? Με πολιτικό αγώνα. Με αγώνα ταυτόχρονα μέσα και έξω από τη Βουλή. Τόσο εδώ, όσο και στη Γαλλία, όσο και στη Γερμανία, όσο και στην Ιταλία. Γι' αυτό φτιάχνουμε. Έχουμε μέρα 25, ένα μικρό κόμμα. Στην Ιταλία, είναι αντίστοιχο. Στη Γερμανία, κατεβήκαμε στις εκλογές της Βρέμης. Από το μηδέν, φτιάξαμε μια ομάδα από το τίποτα. Εγώ είχα κατέβει στις εκλογές του Μαΐου του 2019, τις ευρωεκλογές, στη Γερμανία υποψήφιος, στη Γερμανία. Μόνο και μόνο για να δηλώσω ότι δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών. Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ. Συμπαθούν και ιδιαίτερα εκεί. Και 145.000 ψήφους πήρα. Δεν ήταν άσχημα. Όχι, άσχημα. Δεδομένου ότι δεν είχα καμία κάλυψη. Έτσι. Με 180.000 θα είχα βγει Γερμανός ευρωβουλευτής. Μόνο. Όχι, και θα παρετούμε αμέσως μετά να πάει η επόμενη μια συντρόφισσα, η Ντάνι Πλάτς, η Γερμανίδα. Αλλά ήταν. Απαντώ στο ερώτημά σου, τι κάνεις για όλα αυτά. Χρειάζεται συνεχής πολιτική αντιπαράθεση και δημιουργία κινηματικών μορφών οι οποίες να δημιουργήσουν τις συνθήκες ανατροπής. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, γιατί εγώ δεν ξεχάσω ποτέ το 2008. Το 2008 ήταν η χρονιά που άλλαξε τα πάντα για μένα, γιατί ήταν το 1929 της εποχής μας, της δικής μου γενιάς. Ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία. Ξαφνικά όλη η αριστερή κριτική στον καπιταλισμό επιβεβαιώθηκε. Ακόμα και δεξιότατη τραπεζίτες λέγανε, ναι ρε παιδιά, είχατε δίκιο. Αυτό το πράγμα το οποίο νομίζαμε ότι είναι σταθερό, ο καπιταλισμός, ο χρηματικοποιημένος καπιταλισμός, κατέρευσε. Και δεν πιστεύουμε ποτέ θα γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά εμείς οι αριστεροί δεν ήμασταν έτοιμοι για να εκμεταλλευτούμε την κατάρρευση του καπιταλισμού. Πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα. Γιατί θα ξαναέρθει ο καπιταλισμός. Δεν χρειάζεται εμάς για να καταρρεύσει. Καταρρεύει από μόνος του. Είναι απολύτως ηλίθιος. Έχουμε εκλογές 25 του μήνα, 25 Ιουνίου. Σε περίπτωση που δεν χτύπα ξύλο, εγώ εύχομαι να καταφέρετε να εκλεγείτε, να μπείτε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που δεν όμως, για απειροελάχιστα, δεν. Τι μπορεί να κάνει το Μέρα 25 όμως για να δηλώνει παρόν? Κοίταξε, αν ήσουν στη Θεσσαλονίκη χτες, που ήμασταν στο Ηράκλειο της Κρήτης προχθές, στο Χαλάνδρι την προηγούμενη μέρα, θα βλέπεις ένα κόσμο που είναι χάρμα ιδέστε. Νέοι, μεσήλικες, ηλικιωμένοι, οι οποίοι βλέπουν στο Μέρα 25 μια μεγάλη πηγή φωτός. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν θα τα παρατήσουμε. Αν ήσουν σήμερα στο αεροδρόμιο και θα έβλεπες, καθώς γυρνούσα από τη Θεσσαλονίκη, Ολλανδούς να με σταματάνε και να μου λένε ναι, με το DM25 προχωράμε και στην Ολλανδία. Δεν το αφήνουμε αυτό. Προφανώς είμαστε πάρα πολύ μακριά από το να πάρουμε την εξουσία, να αλλάξουμε τα πράγματα. Αλλά όσο υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν στο Μέρα 25 και στο DM25 μία πηγή ελπίδας, ένα αποκουμπί, ένα κόμμα, ένα κίνημα μέσα στο οποίο μπορούν να εκφραστούν και από το οποίο μπορούν να μάθουν και να τους δοθεί μια χαρά της ζωής στην τελική ανάλυση. Είναι και χαρά αυτό το πράγμα που κάνουμε. Δεν είναι απλά καθήκον. Βέβαια, όταν πηγαίνεις για τη μάχη δεν μιλάς για την ΙΤΑ. Έτσι, πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Εμείς την ΙΤΑ δεν την έχουμε στο μυαλό μας για την 25. Στις 25 μέρα 25, αλλά την επόμενη μέρα, ό,τι και να γίνει, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, θα αρχίσουμε το σχεδιασμό για την κεντρική μας επιτροπή που θα γίνει στις 9 Ιουλίου, στην οποία θα γίνει η αποτίμηση των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, και θα μπει μετά η πλώρη μπροστά, κατευθείαν προς τις περιφερειακές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Εμείς δεν θα σταματήσουμε ό,τι και να γίνει. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα. Εγώ σε ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσει καλά, να ήπιες καφέ όπως πήρα και εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε, παιδί μου. Δεν είναι σημαντικό. Ναι.
Το πιο σημαντικό. Ελπίζω να υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που να κάνουν, να συμπεριφέρονται έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε κλείψει. Παραμένουμε, είμαστε κάποιοι. Όχι πλήρες. Είστε υπό εξαφάνιση, αλλά δεν έχετε εξαφανιστεί ακόμα. Σε ευχαριστώ πάρα σκόπευα. Πολύ. Σκόπευα. Να είσαι καλά. Θα πούμε άλλη φορά στο τηλέφωνο. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ευχαριστώ πολύ.